Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι και πριν συνεχίσουμε να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να μας βρείτε σε Facebook και Instagram όπως βλέπετε στους δέκτες σας. Τα email σας στο ματιά της Αγγελικής@yahoo.com και στο τηλέφωνο 694-4279-476. Τώρα θα συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά, θα αλλάξουμε διάθεση και κλίμα με αφορμή μια γιορτή αγάπης και προσφοράς που θα γίνει την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων. Έχω κοντά μου την κυρία Πόπη Στεφανίδη που είναι πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδων Ιωαννίνων και δημοσιογράφος. Καλησπέρα σας κυρία Στεφανίδη. Πολύ καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μας δίνει η Αγγελική κάθε φορά για να προβάλλουμε εκδήλωσή μας. Όπως ανέφερα, πρόκειται για μια γιορτή αγάπης και προσφοράς. Θα γίνει την Κυριακή και την διοργανώνεται η Χριστιανική Ένωση Νεανίδων Ιωαννίνων. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα περισσότερα για αυτήν την όμορφη γιορτή? Βεβαίως, όπως ανέφερες και εσύ, είναι μια γιορτή αγάπης και προσφοράς εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων, μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς για τα παιδιά της Αφρικής, που θα γίνει την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, ώρα 6, στην αίθουσα Πλάζα του ξενοδοχείου Olympic. Είναι μια συνδιοργάνωση της Χένη Ιωαννίνων και του τμήματος Προμένεια Ιωαννίνων, των θυγατέρων της Πινελόπης, της οικογένειας Αχέπα. Είναι και αυτή η γυναικεία εθελοντική οργάνωση, που οι δραστηριότητες της είναι πολιτιστικές, φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές. Δηλαδή, οι δύο γυναικείες εθελοντικές οργανώσεις που έχουν τις ίδιες δραστηριότητες. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτής της γιορτής, θα υπάρχει και μία λαχιοφόρος αγορά. Βεβαίως. Να αναφέρουμε όμως πρώτα και για ποιο λόγο γίνεται αυτή η εκδήλωση. Ναι. Συγκεντρώνουμε γραφική ύλη για τα παιδιά της Μπουκόμπα, της Ιεράς Επισκοπής Μπουκόβας της Νότιας Τανζανίας, της Δυτικής Τανζανίας. Καλούμε τον κόσμο, ό,τι βέβαια μπορεί να φέρει εκείνη την ημέρα, την Κυριακή. Γραφική ύλη όπως είναι ξυλομπογιές, ιχνογραφίες, βίστρες, ξύστρες, σχολικές τσάντες, δεν πειράζει, ας είναι και χρησιμοποιημένες, δεν έχει καμία σημασία αυτό, ιχνογραφίες, γιατί τα παιδιά αυτά στερούν αυτών των υλικών γραφικών υλών που για μας δεν έχουν και πολύ μεγάλη αξία, Αγγελική. Και στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης θα γίνει και μια λαχιοφόρος αγορά για να συγκεντρώσουμε χρήματα για μια υποτροφία σπουδών για έναν μαθητή γυμνασίου. Γιατί η Ιερά Επισκοπή Μπουκόβας διαθέτει γυμνάσια και λύκεια. Τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί είναι αφρικανάκια βέβαια, αλλά είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Πολύ σημαντικό να και κάτι άλλο, συγγνώμη Αγγελική, να μην το ξεχάσουμε κι αυτό, γιατί δεν έχω και σημειώσεις μαζί μου. Την εκδήλωση πλαισιώνει μουσικά η Κατερίνα η Τριανταφυλλίδη, φλάουτο και φωνή. Πολύ ωραία να το υπογραμμίσουμε την Κυριακή το απόγευμα, την Κυριακή τώρα 17 Δεκεμβρίου, ώρα 6. Τώρα θα ήθελα να αναφερθούμε και στα 50 χρόνια παρουσίας της Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδων εδώ στην πόλη μας, στην πόλη των Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτών των 50 χρόνων, εσείς τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, πραγματοποιήσατε και κάποιες εκδηλώσεις, ένα διήμερο εκδηλώσεων. Λοιπόν, φέτος, 2023, η Χένη Ιωαννίνων έκλεισε 50 χρόνια δράσης στην πόλη μας. Μία δράση αρκετά δημιουργική, μέσα από προγράμματα που έχει υλοποιήσει και αφορούν όλα τη γυναίκα και σε προέκταση το παιδί. Θέματα όπως είναι η βία κατά των γυναικών, η ισότητα των φύλων, αλλά και κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν κατά καιρούς, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία. Η Χένη Ιωαννίνων προσπαθεί να στέκεται αρρωγός δίπλα σε κάθε γυναίκα. Ο στόχος της είναι η ενδυνάμωση της γυναίκας, να μπορεί η γυναίκα να σταθεί στα πόδια της, να είναι σίγουρη και να μπορεί να βγαίνει μπροστά. Και γιατί όχι,
η γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί θέσεις εξουσίας. Γιατί, Αγγελική, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, όσο και αν έχουμε κάνει βήματα και έχουν περάσει αρκετά χρόνια που αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας, χρειάζονται όμως ακόμη πάρα πολλά βήματα. Πολλές επαγγελματικές περιοχές είναι ανδροκρατούμενες ακόμη. Πολλά επαγγέλματα είναι ανδροκρατούμενα και εκεί αντιμετωπίζουμε μία ανισότητα. Αλλά πιστεύω ότι οι αγώνες που θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλες οι εθελοντικές οργανώσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμια εμβέλεια, πιστεύω ότι μέχρι το 2030 να έχουμε καταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Μας είπες εν ολίγης ότι η ΧΕΝ στηρίζει τις γυναίκες, οποιαδήποτε ηλικία, προσπαθεί για την ισότητα, κάνετε πολλές δράσεις. Εγώ αυτό που θέλω να αναφέρω, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, το είχαμε πει και στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε την περσινή σεζόν, με αφορμή τότε την ημέρα της γυναίκας, που είχαμε μιλήσει πιο εκτενώς για την ΧΕΝ, είχαμε πει για το πρόγραμμα το οποίο εσείς έχετε, για την δωρεάν στέγαση για φοιτήτριες, το πρόγραμμα Αθηνά. Και αναφέρω αυτό γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό, ιδίως την εποχή αυτή, με όλο αυτό το περιβάλλον, όσον αφορά την οικονομία δηλαδή, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει πολλοί κόσμος και όλο αυτό το περιβάλλον της ακρίβειας. Και είναι πολύ σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα σε κάποια γυναίκα που το επιθυμεί να μπορεί να σπουδάσει εφόσον το επιθυμεί και στερείται της οικονομικής δυνατότητας. Πολύ σημαντικό. Ακριβώς, Αγγελική, και αυτό το πρόγραμμα δεν λειτουργεί μόνο από το 2013. Λειτουργεί από το 2013 στον καινούριο χώρο, στην Ηλιούπολη, στο κέντρο Αθηνά, αλλά και πολύ παλιότερα, δηλαδή το 50, το 60, το 70, υπήρχε πάλι εστία που μπορούσαν να μείνουν κορίτσια από την επαρχία και δεν είχαν τη δυνατότητα την οικονομική να νοικιάσουν ένα σπίτι, να μάθουν μία τέχνη ή να σπουδάσουν. Και να κάνουμε και μία αναφορά στις υπηρεσίες της ΧΕΝ γενικά εδώ στην Ελλάδα, καθώς παρέχεται και συμβουλευτική υποστήριξη στις γυναίκες και όχι μόνο. Να κάνουμε και σε αυτό μία αναφορά για να καταλάβει ενδεχομένως και κόσμος που μπορεί να μην γνωρίζει το έργο που κάνετε. Βεβαίως, η ΧΕΝ Ελλάδος τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πάρα πολλές δραστηριότητες και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η πανδημία. Γιατί 2 χρόνια που ήμασταν εσόκλειστοι, αναδείξαμε μέσω των μέσων μαζικής, μέσω του διαδικτύου, πολλές δραστηριότητες, όπως είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών, όπως είναι η επαγγελματική υποστήριξη των γυναικών. Όποια θέλει γυναίκα, όποια νεαρή γυναίκα θέλει να μάθει πολύ περισσότερα, μπορεί να απευθυνθεί και τηλεφωνικά στη ΧΕΝ Ελλάδος, αλλά και μέσω διαδικτύου στη σελίδα της ΧΕΝ Ελλάδος, όπου μπορεί να πάρει πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει η ΧΕΝ στη νεαρή γυναίκα, στη γυναίκα γενικότερα. Όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει ηλικία στη ΧΕΝ. Η ΧΕΝ είναι πέρα από τις ηλικίες. Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Να πάμε όμως να μιλήσουμε και για τις δράσεις που θα κάνετε το επόμενο διάστημα, μετά την Κυριακή. Λοιπόν, τελειώνει ο χρόνος, τελειώνει το 2023, ξεκινάμε το 2024. Στα σχέδιά μας είναι να κάνουμε μια πολύ μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση για ευπαθείς ομάδες. Βέβαια, εμάς η στόχη μας και η σκοπή μας είναι η ενδυνάμωση των γυναικών, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όπως ανέφερα και πριν, όταν υπάρχουν άμεσα κοινωνικά θέματα, θα πρέπει να είμαστε αρρωγοί, θα πρέπει να είμαστε δίπλα για να μπορούμε να βοηθήσουμε ευπαθείς ομάδες. Και φυσικά το Μάρτιο, είναι βέβαια πολύ μακρινό το διάστημα ακόμη, έχουμε μία έκπληξη για τα Ιωάννινα, μία εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 8 Μαρτίου, αλλά δεν θα πούμε περισσότερα τώρα, θα μας καλέσεις τότε και θα πούμε πολύ περισσότερα.
Μία πρωτότυπη εκδήλωση. Και με πολύ μεγάλη μου χαρά, εννοείται. Εννοείται πως θα τα ξαναπούμε και μάλιστα έχω και μία... Τώρα μου δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Μπορείς να μας πεις με τι... να μας δώσεις κάτι, κάποιο στοιχείο. Όχι. Είναι πρωτότυπο όμως το θέμα. Δεν το έχουμε ξαναπαρουσιάσει, γιατί εμείς σαν Χένι Ιωαννίνων έχουμε παρουσιάσει τη γυναίκα από όλες τις πλευρές της. Δηλαδή θεματολογία, γυναίκα νοικοκυρά, γυναίκα εργαζόμενη, γυναίκα επιστημόνισσα, γυναίκα της πόλης. Αυτό δεν θα το πούμε, είναι έκπληξη. Για να έχουμε να λέμε και κάτι. Αναμένουμε έτσι κι αλλιώς σε λίγες ημέρες, δεν έμεινε πολύ, φεύγει το 2023. Συνεπώς πολύ σύντομα, γιατί περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός, αυτό είναι αλήθεια, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Στεφανίδη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είπαμε την Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου, ώρα 6 το απόγευμα. Στην αίθουσα Πλάζα του ξενοδοχείου Olympic, είναι στο πεζόδρομο Μιχαήλ Αγγέλου. Περιμένουμε όλους τους πολίτες αυτής της πόλης, γιατί είναι μια γιορτή αγάπης και προσφοράς για τα παιδιά της Αφρικής. Γιατί ένα παιδί της Αφρικής μπορεί να τρώει με 20 ευρώ για ένα μήνα. Είναι ένα ευτελές ποσό στην πόλη μας, στην Ελλάδα, αλλά για εκεί είναι πολύ μεγάλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές και χαρούμενος και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Το ίδιο να ευχηθώ. Καλές γιορτές και υγεία. Το πιο σημαντικό, υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.